Είμαστε με την κυρία Ελένη Μακρύ, Διευθύντρια Πρόοδου του ΚΦΥ, και πρόκειται να μας μιλήσει για την τηλεϊατρική, δεδομένου ότι από πέρσι έχει ξεκινήσει να λειτουργεί στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου. Θέλετε να μας πείτε τι είναι η τηλεϊατρική ακριβώς? Γεια σας. Η τηλεϊατρική, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είναι η παροχή ιατρικής περίθαλψης σε περιπτώσεις που η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας για τη διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών, την έρευνα και εκτίμηση, όπως και τη συνεχή εκπαίδευση των λειτουργιών υγείας, αλλά και για όλα αυτά που βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου η τηλεϊατρική? Σε αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, λόγω του ότι η συνάδελφος η οποία τη δούλευε έχει παραιτηθεί, οπότε τώρα αρχίζουμε και εκπαιδεύουμε άλλη συνάδελφο με σκοπό να την λειτουργήσει. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο Γεννήτιο Νοσοκομείο, στην πρώτη νευρολογική κλινική, λειτουργεί ένα ιατρείο μνήμης, άνοιας και νόσος του Πάρκινσον. Σε αυτό μπορούν να απευθυνθούν άτομα τα οποία έχουν προβλήματα μνήμης και άνοιας, διαταραχές βάδισης, πτώσης τρόμου ή νόσος του Πάρκινσον. Λειτουργεί 2 φορές τη βδομάδα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 1. Το νοσοκομείο αυτό έχει έρθει σε επαφή μέσω της δεύτερης ΥΠΕ που υπαγόμαστε όλοι με τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας τα οποία έχουν τηλεϊατρική. Οπότε θα ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε τώρα με το ιατρείο αυτό που σας ανέφερα και θα μπορεί σε λίγο καιρό ο κόσμος να κλείνει ένα ραντεβού στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου στο τηλέφωνο 22523 50020, να δηλώνει το ενδιαφέρον και το λόγο για τον οποίο θέλει να μιλήσει. Εμείς θα κλείνουμε ραντεβού στην Αθήνα, θα τον καλούμε στο τηλέφωνο και θα έρχεται στην ειδική αίθουσα που είναι το μηχάνημα της τηλεϊατρικής και θα μιλάει κατευθείαν μέσω της οθόνης με τον γιατρό στην Αθήνα.